Αν ακόμα δεν έχετε γραφτεί στο κανάλι Ακαδημία Υγείας, σας συστήνω να το κάνετε αμέσως τώρα. Πατήστε το κουμπί με το κουδουνάκι για να λαμβάνετε εγγυημένα τα νέα μας βίντεο. Πολύ πιθανόν η άσκηση που θα προτείνω σε αυτό το βίντεο ίσως να φανεί σε πολλούς παράξενη. Γιατί στα καλά καθούμενα κάθε μέρα να σηκώνουμε ψηλά τα πόδια για 20 λεπτά. Στην πραγματικότητα αυτή η άσκηση είναι απίστευτα αποτελεσματική. Από παλιά οι άνθρωποι εφάρμοζαν αυτή την άσκηση. Από πού νομίζετε εσείς προέκυψε η συνήθεια να απλώνουμε την πλάτη στο κάθισμα και να βάζουμε τα πόδια ψηλά στο τραπέζι? Την συνήθεια να βάζουν τα πόδια στο τραπέζι δεν την έχουν μόνο οι καουμπόιδες στις ταινίες. Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει πολλούς ανθρώπους και ειδικά τις γυναίκες μετά από πολλές ώρες οδήγησης ή μιας κουραστικής ημέρας να τοποθετούν τα πόδια ψηλά. Η εξήγηση βρίσκεται στο γεγονός ότι στα πόδια βρίσκονται οι πιο μεγάλοι μύες του οργανισμού και η καρδιά πρέπει να καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να αντλήσει το αίμα. Ειδικά αν έχετε μπλοκάρει τη ροή του αίματος με τη γνωστή στάση σταυροπόδι. Από εδώ προκύπτει το βάρος στα πόδια και σε βάθος χρόνου ο φλεβίτης. Αλλά είναι δυνατόν στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων να βοηθήσει η τόσο απλή αλλά ταυτόχρονα τεμπέλικη άσκηση? Το θέμα είναι ότι δεν είναι απλά μια σωματική άσκηση, αλλά πραγματική θεραπεία. Δεν προϋποθέτει κάποια σωματική επιβάρυνση και δεν υπάρχει κίνηση ή διέγερση των μειών. Περισσότερο μοιάζει με στατική άσκηση ή διάταση, στόχος της οποίας να αποκαταστήσει την σύνδεση του σώματος με την ψυχή. Ωστόσο για τον οργανισμό μας κάτι τέτοιο θα είναι πολύ ωφέλιμο. Πώς να εκτελέσουμε σωστά αυτή την άσκηση? Τοποθετήστε στη λεκάνη ένα μαξιλάρι ώστε το σώμα να βρίσκεται σε άνετη θέση. Έπειτα τεντώστε τα πόδια στην επιφάνεια του τοίχου, ενώ τα χέρια τεντώστε τα κατά το μήκος του σώματος. Τα χέρια θα πρέπει να είναι εντελώς χαλαρά. Είναι αρκετό να παραμείνετε σε αυτή την στάση για 15 με 20 λεπτά, χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα. Προσπαθήστε να νιώσετε την εσωτερική ισορροπία και ηρεμία. Μετά από μερικά λεπτά θα νιώσετε ένα ευχάριστο και ζεστό κύμα ενέργειας στο στήθος και στο κεφάλι. Αυτή η άσκηση θα μειώσει το πρίξιμο στα πόδια καθώς θα απομακρύνει το σύνδρομο των κουρασμένων ποδιών και θα χαλαρώσει το νευρικό σύστημα. Ενώ αν εφαρμόσετε αυτή την τεχνική συστηματικά θα αποκτήσετε την ηρεμία και τη σωματική άνεση. Αν επιπλέον σε αυτή την τεχνική εφαρμόσετε διαφραγματική αναπνοή, τότε θα βελτιώσετε τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και την ελαστικότητα των εσωτερικών οργάνων. Επιπλέον, η τεχνική αυτή θα διώξει τη στασιμότητα του αίματος από τα όργανα. Μιας και το ανέφερα, εσείς ξέρετε ποια είναι η διαφραγματική αναπνοή? Εάν όχι, γράψτε μου στα σχόλια και αν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, θα βγάλω ξεχωριστό βίντεο για τη διαφραγματική αναπνοή. Αν το βίντεο σας ήταν χρήσιμο, γραφτείτε στο κανάλι, πατήστε το κουμπί μου άρεσε. Αυτά από μένα για σήμερα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Σας εύχομαι το καλύτερο, να είστε υγιείς.